Σε αυτό το μάθημα, θα μοιραστώ μαζί σου 5 πράγματα που κράτησα από το βιβλίο Deep Work του Carl Newport, τα οποία όχι μόνο θα σε βοηθήσουν να δουλεύει πιο σκληρά, αλλά και πιο έξυπνα. Σε έναν κόσμο γεμάτο περισπασμού, η ικανότητα να συγκεντρώνεσαι έχει ανεκτήμητη αξία. Α δούμε λοιπόν πώ να κατακτήσει την εργασία σε βάθο και πώ να ξεχωρίσει. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή, δημιουργό του GreekCoach.gr και συγγραφέα του βιβλίου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ. Και αυτό που κάνω να βοηθάω επαγγελματίε, coaches και άτομα που ασχολούνται με τι πωλήσει και το δικτυακό marketing να πετύχουν στη ζωή και στη συνεργασία του online και offline με απλό τρόπο. Η σημασία τη εργασία βάθου είναι ανεκτήμητη, ειδικά όταν πρόκειται για παραγωγή υψηλή ποιότητα αποτελεσμάτων, ιδίω σε εργασίε που έχουν να κάνουν με τη δημιουργικότητα δημιουργία περιεχομένου ή οτιδήποτε άλλο. Η εργασία βάθους, δηλαδή η εστιασμένη και χωρίς περισπασμούς εργασία, γίνεται όλο και πιο σπάνια στην σύγχρονη εποχή και ίσως γι' αυτό το λόγο να είναι εξαιρετικά πολύτιμη, να αυξάνεται η αξία της. Όσο πιο πολύ εστιάζουμε και αφιερώνουμε χρόνο στις σημαντικές μας εργασίες, τόσο καλύτερα αποτελέσματα πετυχαίνουμε και τόσο πιο πολύτιμη γινόμαστε στην αγορά. Αναγνώρισε τις πιο σημαντικέ σου εργασίες και αφιέρωσε τον χρόνο που χρειάζεται, χωρί διακοπέ, σε κάθε μία από αυτέ τι εργασίε. Δοκίμασε να κλείσει όλε τι ειδοποιήσει σε υπολογιστή και κινητό, να ορίσει συγκεκριμένε ώρε που θα κάνει εργασία βάθου, και δε πώ αυτή η διαφορετική εστίαση μπορεί να αλλάξει τα αποτελέσματά σου. Πριν συνεχίσουμε, θέλω να σου μιλήσω για το χορηγό του σημερινού μαθήματο. Αισθάνεσαι πνιγμένο από τη λίστα με τι εργασίε σου, δυσκολεύεσαι να παραμείνει συγκεντρωμένο και παραγωγικό. Το νέο κορσ που δημιούργησα για τη διαχείριση του χρόνου την παραγωγικότητα και την αντιμετώπιση της αναβλητικότητας είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεσαι. Σε αυτό το μάθημα θα ανακαλύψεις πρακτικές στρατηγικές και τεχνικές για να μεγιστοποιήσεις την αποδοτικότητά σου και να πετύχεις τους στόχους σου. Θα μάθεις πώς να θέτεις ξεκάθαρες προτεραιότητες, πώς να οργανώνεις αποτελεσματικά τις εργασίες σου και πώς να αξιοποιείς το έπακρο το χρόνο σου. Αλλά... Δεν έχει να κάνει μόνο με την παραγωγικότητα. Θα εξετάσουμε επίσης την ψυχολογία Πίσω από την αναβλητικότητα και θα σου δώσω πρακτικά βήματα για να την ξεπεράσει, μια και καλή. Θα μπορέσει να βάλει την άκρη του περισπασμού, ώστε να έχει μια πιο συγκεντρωμένη και γεμάτη ζωή. Μην αφήνει λοιπόν ούτε μια μέρα ακόμα να περάσει, νιώθοντα κολλημένο και αντιπαραγωγικό. Κάνει το πρώτο βήμα για να αποκτήσει ξανά τον έλεγχο του χρόνου σου και να αξιοποιήσει το μέγιστο τη δυνατότητέ σου. Σου αξίζει να ζει μια παραγωγική ζωή με σκοπό. Μπε στο GreekCoach.gr κάθετο χρόνο. Με XRONOS για να αξιοποιήσει μια ειδική προσφορά που υπάρχει αυτή τη στιγμή. GreekCoach.gr κάθετο χρόνο. Θα βρει το link και στην περιγραφή του μαθήματο. Έχει αναρωτηθεί ποτέ γιατί παρόλο που δουλεύει ασταμάτητα, δεν σημειώνει ουσιαστική πρόοδο στα σημαντικά σου projects. Ο λόγο είναι αυτό που ονομάζει ο Carl Newport, ρηχή εργασία. Ότι αφιερώνει χρόνο στη ρηχή εργασία. Η ρηχή εργασία περιλαμβάνει όλε εκείνε τι δραστηριότητε που δεν απαιτούν έντονη συγκέντρωση και δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στου μεγαλύτερου μα στόχου. Ποιε είναι αυτέ, Είναι δραστηριότητε όπω το να ελέγχει συνεχώ τα email σου ή τα social media ή να παρευρίσκει σε άσκοπα meetings. Όλα αυτά καταναλώνουν πολύτιμο χρόνο που θα μπορούσε να αφιερωθεί σε πιο σημαντικέ εργασίε. Σκέψου πόσο συχνά θα να δουλεύει για να ελέγξει τα μηνύματά σου ή να μπει σε ένα meeting ή σε κάτι που δεν σου προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Αυτέ οι στιγμέ διχή εργασία μπορεί να φαίνονται μικρέ, αλλά μακροπρόθεσμα αθρίζονται σε σημαντική απώλεια παραγωγικού χρόνου. Για να μειώσει τη ρηχή εργασία, δοκίμασε να ομαδοποιεί το πότε ελέγχει τα email ή τα social media σου, αφιερώνοντα συγκεκριμένο χρόνο κάθε μέρα για να τα ελέγχει και να απαντά σε μηνύματα. Επιπλέον, μπορεί να προγραμματίσει να συμμετέχει μόνο σε απολύτω απαραίτητα meetings και σε καθορισμένε ώρε. Αν μειώσει τη ρηχή εργασία, θα κερδίσει περισσότερο χρόνο, τον οποίο θα μπορεί στη συνέχεια να τον αφιερώσει στα πράγματα που είναι πραγματικά σημαντικά, στι εργασίε που είναι πραγματικά σημαντικέ. Από την εμπειρία μου και από πολλές δοκιμές, έχω παρατηρήσει ότι τις περιόδους που είμαι πιο παραγωγικός είναι όταν ακολουθώ μια συγκεκριμένη ρουτίνα. Οι τελειτουργίε στην εργασία σου μπορούν να σε βοηθήσουν σημαντικά στη συγκέντρωσή σου. Η δημιουργία ρουτινών και τελετουργιών γύρω από την εργασία βάθους είναι ζωτική σημασία για να μπει σε μια κατάσταση απόλυτη εστίαση. Αυτέ οι ρουτίνε προετοιμάζουν το μυαλό σου για τη δουλειά που ακολουθεί, κάνοντα το ευκολότερο να αγνοήσει όποιου περισπασμού και να παραμείνει συγκεντρωμένο. Φαντάσου μια πρωινή ρουτίνα που ξεκινάει με ένα ποτήρι καφέ, μια σύντομη άσκηση και ένα ήσυχο χώρο εργασία. Αυτά τα βήματα, αν επαναλαμβάνονται καθημερινά, μπορούν να προγραμματίσουν το μυαλό σου ώστε να μπαίνει αυτόματα σε κατάσταση εργασία. Αν δεν έχει ήδη, μπορεί να δημιουργήσει το δικό σου τελετουργικό ή τη δική σου ρουτίνα. Ξεκινάμε με κάτι απλό, όπω το να φορά ακουστικά ακύρωση θορύβου, noise cancelling, να ορίζεις μια συγκεκριμένη ώρα κάθε μέρα για εργασία βάθου ή να έχεις ένα μικρότελετουργικό πριν ξεκινήσει, όπω π.χ. το να ε, ετοιμάζεις ένα ποτήρι καφέ ή ένα τσάι και να γράφεις μια λίστα με τι εργασίε ή τους στόχους που έχεις. Με τις πρώτες μπορεί να μετατρέψει κάθε εργάσιμη ημέρα σε μια ημέρα βάθους και παραγωγικής εργασίας. Ζούμε σε μια εποχή όπου η βαρεμάρα θεωρείται εχθρός. Πώς θα σου φαινόταν αν σου έλεγα ότι η βαρεμάρα μπορεί να είναι το κλειδί για να αυξήσει την παραγωγικότητά σου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις ή αν το συνειδητοποιείς, αλλά η συνεχής αναζήτηση περισπασμών, όπως το scrolling στα social media ή η συνεχής κατανάλωση περιεχομένου, ακόμα και βίντεο στο YouTube, όλα αυτά λοιπόν αποδυναμώνουν την ικανότητά μα να συγκεντρωνόμαστε σε εργασία βάθου. Αν θέλουμε να χτίσουμε την εστιασμένη προσοχή και συγκέντρωσή μα, τότε η ικανότητα να αποδεχόμαστε τη βαρεμάρα είναι ουσιαστική. Σκέψου, πόσε φορέ όταν βρίσκεσαι σε μία ουρά ή στην αναμονή, πιάνει το κινητό σου για να γεμίσει το κενό. Εγώ το κάνω συνέχεια, ή τουλάχιστον το έκανα περισσότερο πριν. Ακόμα και στο φανάρι μέσα στο κινητό. Αυτέ οι μικρέ στιγμέ βαρεμάρα είναι ευκαιρίε για να εξασκηθεί στο να μένει παρόν και να ενισχύσει την προσοχή σου. Και εδώ σε έχω μία πρόκληση, ένα challenge. Δοκίμασε να δημιουργήσει στιγμέ βαρεμάρα μέσα στην ημέρα σου. Μείωσε τη χρήση των εφαρμογών ψυχαγωγία όπω είναι τα social media, το gaming ή ακόμα και το YouTube και αφιέρωνε χρόνο για σκέψη ή απλώ παρατήρησε τον κόσμο γύρω σου. Αυτέ οι συνειδητέ στιγμέ χωρί περισπασμού μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την ικανότητά σου να συγκεντρώνεσαι. Κάτι που έχω ακούσει πριν χρόνια από τον Jim Rohn, έλεγε να είσαι προσιτός αλλά Πλέον με τα emails και με όλες αυτές τις εφαρμογές μηνυμάτων, WhatsApp, Viber, Telegram, Messenger, SMS, iMessages, Instagram, όλα αυτά είμαστε προσβάσιμοι ανα πάσα στιγμή και αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό για τη συγκέντρωσή μας. Όταν απαντάς σε κάθε ειδοποίηση αμέσως, η ικανότητά σου να εστιάζεις σε εργασίες βάθους και η παραγωγικότητά σου μειώνονται δραστικά. Σκέψου, πόσο συχνά το κινητό σου ή ο υπολογιστή σου σε αποσπά από την εργασία σου με μηνύματα ή email. Κάθε μικρή διακοπή μπορεί να σου κοστίσει πολύτιμο χρόνο και ενέργεια που θα μπορούσε να αφιερώσει σε πιο ουσιαστικέ εργασίε. Όταν διακόπτουμε την εργασία μα για κάτι άλλο, όταν επιστρέφουμε στην εργασία μα, φέρνουμε μαζί μα και ένα υπόλοιμα προσοχή από την προηγούμενη εργασία. Αυτό που μα διέκοψε. Γι' αυτό και χρειάζεται αρκετό χρόνο για να επιστρέψει η συγκέντρωσή μα. Για να περιορίσει λοιπόν αυτέ τι διακοπέ, δοκιμάζει να ορίσει συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που θα ελέγχει τα μηνύματά σου ή τα email σου. Χρησιμοποίησε τη λειτουργία Do Not Disturb ή απενεργοποίησε τι ειδοποιήσει όποτε χρειάζεται να εστιάσει σε σημαντικά projects. Τα πέντε βασικά μαθήματα λοιπόν από το βιβλίο Deep Work του Cal Newport που είδαμε σήμερα είναι η σημασία τη εργασία βάθου, η μείωση τη ρηχή εργασία, η δημιουργία ρουτινών, η αποδοχή τη βαρεμάρα και η ανάγκη να είσαι λιγότερο προσβάσιμο. Δοκίμασε να εφαρμόσει μία ή δύο από αυτέ τι στρατηγικέ στην καθημερινότητά σου και θέλω να επιστρέψει στο βίντεο και να μου γράψει ποια από αυτέ τι ιδέε σου φάνηκε πιο χρήσιμη. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like και επίση θυμίσου να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι ειδοποιήσεις και ειδοποιήσεις. Θα αρχίσω να ανεβάζω συστηματικά βιντεάκια, τουλάχιστον ένα κάθε εβδομάδα. Επίση, μοιράζω το περιεχόμενο αυτό και με κάποιον που πιστεύει ότι χρειάζεται να βελτιώσει την εστίαση και την παραγωγικότητά του. Βάλε σε εφαρμογή τι σημερινέ ιδέε. Είμαι ο Θοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου.